Στην πολιτική γραμματεία το μεσημέρι της Τετάρτης αναμένεται να ληφθούν τελικές αποφάσεις που αφορούν την εκλογή ηγεσίας και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο 10 μόλις μέρες πριν την προγραμματισμένη διεξαγωγή του. Τα συνέδρια δεν είναι αρένες, ούτε ποδοσφαιρικές, ούτε κάποιο είδους πάλης. Είναι μια περιοχή όπου θα υπάρξουν ανταλλαγές ιδεών και με πολιτικό πολιτισμό. Ο Στέφανος Κασελάκης επαναλαμβάνει πως θα είναι υποψήφιος στην εκλογική κούρσα και υποστηρίζει πως ενδεχόμενη απόρριψη της υποψηφιότητάς του θα σημάνει αυτόματη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένω νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος του κόμματος και ο μόνος που μπορεί να με κρίνει είναι ο λαός που με ανέδειξε αυτή τη θέση. Άρα λοιπόν, εάν προβούν σε έναν αποκλεισμό με όποια μηχανογραφία θα εφαρμόσουμε. Λοιπόν, εάν το κάνουν αυτό, πολύ απλά θα χάσουν την τεράστια πλειοψηφία τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, που σημαίνει ρευστοποίηση. Ο Σωκράτης Φάμενος πραγματοποιεί σήμερα ομιλία στην εκλογική του περιφέρεια τη Θεσσαλονίκη και τονίζει πως η αποκλειστική συζήτηση του θέματος Κασελάκη βλάπτει τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ανακοίνηση αυτού του θέματος μπορεί να δημιουργεί ένα προσωπικό ενδιαφέρον, δηλαδή να προσελκύει δημοσιότητα και εντυπώσεις σε ένα πρόσωπο, κάνει κακό όμως στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο εγώ καταθέτω ως πρόταση, όχι απλά μπορεί να ενώσει, αλλά μπορεί να δώσει και προοπτική. Γιατί, αγαπητοί φίλοι, το ερώτημα είναι αν θα έχει αντίπαλο ο κ. Μητσοτάκης, γιατί σήμερα δεν έχει αντίπαλο. Τις 10 συν 10 προτάσεις του για το μέλλον της χώρας και του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει στις περιοδίες του ο Νικόλας Φαραντούρης. Το συνέδριο βεβαίως και θα γίνει. Ποιος σας είπε ότι δεν θα γίνει. Θα γίνει και μια χαρά θα γίνει και συνέδριο και εκλογές. Και εν όψει όλης αυτής της διαδικασίας είμαι και εγώ παρόν σε όλη τη χώρα. Το συνέδριο να κηρύσει υποψηφίους επιμένουν βουλευτές κοντά στο Στέφανο Κασελάκη. Ο κόσμος από κάτω του ΣΥΡΙΖΑ, ο προοδευτικός, ο δημοκρατικός, θέλει να διασφαλίσουμε τις διαδικασίες ώστε να είναι δημοκρατικές, να μην έχουμε αποκλεισμούς. Προφανώς το συνέδριο αποφασίζει και για τις υποψηφιότητες σύμφωνα με το καταστατικό. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα εκλογές ανάδειξης συνέδρων. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Φασουλάς για να συζητήσουμε τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ που μετράνε αντίστροφα, Γιάννη, για τα δύο καθοριστικά ραντεβού. Πολιτική γραμματεία και Σαββατοκύριακο εκλογής συνέδρων. Καλησπέρα. Πράγματι, λοιπόν, έχουμε μία μάχη λοιπόν, για τα κουκιά, μάχη εντυπώσεων, μάχη επικοινωνίας. Το πεδίο της αντιπαράθεσης έχει μεταφερθεί πλέον στις τοπικές οργανώσεις, εκεί όπου θα εκλεγούν οι αντιπρόσωποι για το συνέδριο. Και οι συσχετισμοί σε ό,τι αφορά την εκλογή των συνέδρων Απόστολων είναι καθοριστικοί. Και είναι καθοριστικοί για τις επιλογές αλλά και για τις αποφάσεις στελεχών της μιας ή της άλλης πλευράς. Τι εννοείς αποφάσεις? Θα σου πω, συνομιλώντας νωρίτερα με βουλευτή που υποστηρίζει τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, μου έλεγε ότι αν το συνέδριο δεν δεχτεί να συζητήσει το θέμα Κασελάκη, δηλαδή γιατί τώρα θα πρέπει να είναι υποψήφιος ή όχι, μου ανέφερε ότι την ίδια στιγμή θα ανεξαρτητοποιηθεί. Και στο ερώτημά μου ήταν το εξής, με ή χωρίς την έδρα, μου απάντησε σε ποιους να παραδώσω την έδρα, στους πραξικοπηματίες. Μάλιστα. Και τι λέει η πλευρά της πλειοψηφίας σχετικά με το αίτημα του Κασελάκη, που λέει ότι το συνέδριο είναι αυτό το οποίο πρέπει να κρίνει την υποψηφιότητά του. Σωστά. Τι λένε λοιπόν? Λέει λοιπόν η πλευρά της πλειοψηφίας αν πρέπει κάτι να αποφασίσει το συνέδριο είναι αν θα επιτρέψουν να παραβιάσουν το καταστατικό. Δηλαδή με βάση και το πνεύμα και το γράμμα του καταστατικού τα μέλη όπως λένε έχουν το δικαίωμα να διαφωνήσουν με την όποια απόφαση, όχι όμως να την παραβούν καθώς είναι όπως λένε δεσμευτική. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι εκτιμήσεις ό,τι αφορά στους συνέδρους? Για εκτιμήσεις θα μιλήσουμε τώρα, γιατί είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για οτιδήποτε. Ποιος μπορεί να ξέρει τι θα βγάλει κάλπη? Ακριβώς, βέβαια. Η πλευρά λοιπόν, να σου πω το εξής από το ρεπορτάζ, ότι η πλευρά της πλειοψηφίας λέει ότι θα κερδίσει το συνέδριο καθαρά. Η πλευρά Κασελάκη εκφράζει την δική της αισιοδοξία με βάση τα μηνύματα τα οποία εισπράττει και από τις περιοδίες που πραγματοποιεί ο πρώην πρόεδρος ανά την Ελλάδα. Και από το περιβάλλον, μάλιστα, Κασελάκη καταγγέλνουν την πλειοψηφία για διαρροές που φτιάχνουν, όπως λένε, κλίμα εν ώψη της εκλογής συνέδρου. Και καλούν μάλιστα όποιον έχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις εκλογές της Κυριακής ή αντιμετωπίζει εμπόδια, έκανε σχετική ανάρτηση ο κ. Κασελάκης, να επικοινωνήσουν για να λύσουν το θέμα με τα γραφεία του κ. Κασελάκη. Πάντως, ο κ. Κασελάκης, Γιάννη, λέει ότι ακόμα και αν το συνέδριο δεν δώσει λύση στο θέμα του, υπάρχει κι άλλος τρόπος, δεν παραδίδει τα όπλα. Σωστά. Ο κύριος Κασελάκης θα επιλέξει, με επιτραπεί η φράση, τον τρίτο δρόμο. Ο τρίτος δρόμος στην συγκεκριμένη περίπτωση αφορά τη συγκέντρωση του 15% υπογραφών από τα μέλη και τη βάση, προκειμένου να ζητήσει τη διενέργεια δημοψηφίσματος για να αποφασίσει δηλαδή με αυτόν τον τρόπο η βάση αν εγκρίνει ή όχι την υποψηφιότητα. Πάντως, Μουσαλές, η διάσπαση είναι πρώτων πυλών. Σχεδόν βέβαιη θα έλεγα, αν απορριφθεί ή συζητηθεί στο συνέδριο η υποψηφιότητα Κασελάκη, στελέχη του συνεδρίου θα αποχωρήσουν άμεσα, είναι δεδομένο αυτό, ενώ δεν αποκλείεται εδώ, Απόστολε, και βουλευτές να χαράξουν το δικό τους το δρόμο. Και κλείνοντας, αύριο συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία, το αντικείμενο.
Αύριο στις 2 το μεσημέρι έχουμε τη συνεδρίαση με τα έως τώρα δεδομένα. Μιλάμε τα έως τώρα δεδομένα. Λοιπόν, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 8 με 10 του Νοέμβριου, όπως έχει αρχικά ανακοινωθεί. Λοιπόν, η πολιτική γραμματεία θα στείλει τα ονόματα των 4 υποψηφίων προς το συνέδριο, των κυρίων δηλαδή Φάμελου, Πολάκη, Φαραντούρη και Γκλέτσου. Τέλος, μένει να ξεκαθαρίσει αύριο αν το συνέδριο θα είναι και υβριδικό. Μάλιστα. Κάτι που σου λέω με βάση το ρεπορτάζ θεωρείται πολύ πιθανό. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Φασούλα.